Καλησπέρα. Είμαστε στο γήπεδο της Ομόνιας Σύνδου. Πρεμιέρα σήμερα στην προετοιμασία και είναι μαζί μας ο καινούργιος προπονητής, ο κύριος Ακελαρίδης. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες δυτικά. Είναι η πρώτη φορά που... Η πρώτη φορά. Συνήθως δούλευα ανατολικά. Και είναι σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο, με πολύ μεγάλη ιστορία. Πράγματι. Ο οποίος βέβαια ο σύλλογος δεν πρέπει να παίζει στην κατηγορία που θα αγωνιστείτε φέτος. Να πούμε λίγα λόγια για το σχεδιασμό της ομάδος. Μεταγραφές θα χρειαστούν, έχεις υπόψη το ρόστερ της ομάδος? Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ είναι εδώ. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες προσθήκες. Έχουμε κάποιες συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα ακόμη γιατί δεν έχουν κλείσει συμφωνίες. Ωραία. Να πούμε λίγο ότι νομίζω ότι ο μοναδικός στόχος της Ομόνιας, θα μας το πεις εσύ. Ο στόχος της Ομόνιας αυτή τη στιγμή είναι να έχει ένα σύνολο ανταγωνιστικό, να έχει ένα σύνολο το οποίο όταν θα μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο φίλαθλος που θα έρχεται να βλέπει την ομάδα να χαίρεται. Θα κάνουμε ένα μπόλιασμα μεταξύ νεαρών και φιλόδοξων ποδοσφαιριστών με την εμπειρία, και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετή εμπειρία στην ομάδα μας. Σίγουρα η ομάδα δεν είναι για να είναι στην Α κατηγορία. Ο στόχος είναι ευθύς εξ αρχής, από την αρχή γνωστός. Χρειάζεται όμως, για να το πετύχεις, χρειάζεται υπομονή και δουλειά. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θα δουλέψουμε αρκετά στην περίοδο της προετοιμασίας και θεωρώ ότι αυτό που θα δουλέψουμε θα βγει στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Coach, επειδή παρακολουθώ πολύ κοντά την Ομόνια τα τελευταία 4 χρόνια, και έχω διαπιστώσει ότι δεν αγωνίζονται, δεν ανεβαίνουν παιδιά από τις κάτω κατηγορίες, από τα τμήματα υποδομής της Ομόνιας, να φτάσουν να παίξουν στην Ομόνια. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για την Ομόνια, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, τουλάχιστον εδώ δυτικά που παρακολουθούμε εμείς. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμός, κάποιο πλάνο, υπάρχουν, έχετε γνωρίσει αυτά τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά που θα μπορούν να παίξουν στην Ομόνια? Σαφώς και υπάρχουν παιδιά, ήδη έχουν ανέβει αρκετά παιδιά από την δεύτερη ομάδα, από το εφηβικό. Θα κάνουν προπόνηση μαζί μας, θα είναι μέλη της ομάδος, της μεγάλης ομάδος. Σίγουρα θα δυσκολευτούν στην αρχή γιατί θα είναι διαφορετικός ο τρόπος δουλειάς, αλλά θεωρώ ότι έχουν το ταλέντο. Θα πρέπει να έχουν όμως την υπομονή και τη θέληση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Γιατί όπως το είπατε και εσείς, η Ομόνια είναι ένας πολύ μεγάλος και ιστορικός σύλλογος. Τα γνωρίζουν τι φανέλα θα φοράνε, σε ποιο σύλλογο θα είναι, και για να μπορέσουν να πετύχουν όλα αυτά και για να είναι, να το πω, ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι με αυτό που θα κάνουν, θα πρέπει να έχουν υπομονή, θα πρέπει να δουλέψουν πρώτα απ' όλα μέσα στο γήπεδο, και εάν κάποιος αξίζει, που θεωρώ εγώ ότι αξίζουν αρκετά παιδιά, θα πάρουν την ευκαιρία και ήδη θα παίξουν στην ομάδα. Ήδη υπάρχει ο σχεδιασμός κάποια παιδιά να πλαισιώσουν την αντρική ομάδα. Και ένα τελευταίο, coach. Τι ποδόσφαιρο θα δούμε φέτος από την Ομόνια? Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί για να δεις ένα καλό ποδόσφαιρο παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει ρόλο ο παράγοντας το πώς κάνεις προπόνηση. Το αν είσαι συγκεντρωμένος για να κάνεις προπόνηση. Γιατί η προπόνηση είναι ο καθρέφτης του παιχνιδιού. Όπως θα συμπεριφερθείς στην προπόνηση, θα συμπεριφερθείς και στο παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο όμως που θα θέλουμε εμείς για να ευχαριστηθούμε και να ευχαριστηθεί και ο κόσμος, θα είναι ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό, με αδιάκοπο και διαρκές τρέξιμο και pressing στον αντίπαλο, με αποτέλεσμα να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας, μετά να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και κατ' επέκταση όλη την ευρύτερη περιοχή, να την ευχαριστήσουμε για να αλλάξουμε και το στόχο που έχουμε βάλει. Ήταν οι πρώτες δηλώσεις του κύριου Ζακελαρίδη στην κάμερα του Καμπανία Sports. Coach, ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε και θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα. Χαρά μου. Από την πλευρά μας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.